να σας πούμε να σας ζήσει το μωράκι σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αγόρι, ναι. Αγόρι, αγόρι. Ήσασταν στο γύρισμα και δεν μπορούσατε να πάτε, φαντάζομαι. Ναι, δεν μπορούσα να μην πάω, δυστυχώς. Ενώ μου είπανε από την παραγωγή να μην πάω, δεν γινότανε γιατί είχαμε άλλες σκηνές οι οποίες είχαν γυριστεί ήδη. Κάτσε, Ζαργάνα μου, να το μιλήσουμε λίγο. Ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό? Η σύζυγός σας αγχώθηκε που δεν ήσασταν. Η σύζυγός μου, μπορώ να πω ότι τελικά χάρηκε που δεν ήμουνα, γιατί ήμουνα έτσι πολύ τρελαμένος εδώ. Γιατί ως γνωστόν το κάναμε στο σπίτι με μέα, κάναμε σε μια φουσκωτή πισίνα, ρίξαμε και λίγες αμυγδαλιές μέσα που είχαμε μαζέψει πριν. Ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα. Εγώ έφυγα στις 11 η ώρα το πρωί την άλλη μέρα για το γύρισμα, άϊπνος εννοείται. Και ήρθε εδώ η βοηθό της. Και ο γιατρός ήταν stand-by σε τυχόν περίπτωση που είχαμε κάποια ανομαλία. Και μετά από πόσες ώρες γέννησε? Πέρασαν 15 ώρες νομίζω. Είμαι χαμένος χωρίς εσένα, Ουράνιτσα. Θα τον βρεις στον δρόμο σου εσύ, δεν σε φοβάμαι. Δεν ήταν δηλαδή επιλογή σας το να γεννήσετε στο σπίτι λόγω του κορονοϊού? Όχι, όχι, καμία σχέση. Αυτό ακόμα δεν το είχαμε λάβει σοβαρά υπόψη μας. Όχι, ήταν καθαρή επιλογή της γυναίκας μου και εγώ τη στήριξα σε αυτό. Όσο έχω ανάσα, θα την έχω πάντα μαζί μου.